Ωραία. Αρετή, για πες μας, πώς καταρχήν να ξεκινήσουμε από το live της Παρασκευής. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό που είδαμε τώρα και που είδαμε και την Παρασκευή, βέβαια. Και πόσο σε βαθμολογείς. Ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορούσα και καλύτερα. Mm. Δεν είμαι τόσο ευχαριστημένη από τον εαυτό μου, αλλά. Εξαιτίας του τραγουδιού ή επειδή εσύ δεν ήσουν καλή. Επειδή εγώ νομίζω προσωπικά ότι μπορούσα και καλύτερα. Αυτό, μπορούσε και καλύτερα, ναι. Δεν ήσουν καλή. Ναι. Ντράπια, και θεώρησε, έγινε κάτι. Όχι, απλώς έπρεπε, το κομμάτι ήταν λίγο πιο upbeat και έπρεπε να κουνιέμαι, να κάνω. Εντάξει, και επειδή, σε δυσκόλαψε αυτό, δηλαδή, η κίνηση. Λίγο έπρεπε να κινούμε λίγο περισσότερο, αλλά επειδή δεν είμαι τόσο συνηθισμένη, αυτό τώρα πώς θα το πω. Εσύ, ρε παιδί μου, έχεις ένα τεράστιο εργαλείο. Τεράστιο εργαλείο, τώρα πια μην κρυβόμαστε. Εγώ δεν θέλω να τη βλέπω να κουνιέται. Γιατί να τη δω την αρετή να κουνιέται. Να σου πω όμως κάτι, ρε φέι. Έχει μία. Και το μόνο που κάθεται τα πόδια της, ναι. Επιβάλλεται με εγώ. Γιατί σου είπα να κουνιέσαι. Δεν μου το είπε κάποιος, αλλά έπρεπε. Το επέβαλε το κομμάτι. Είναι πιο, ναι. Ρε, ναι, αλλά εσύ έχεις ένα τέτοιο εργαλείο που είναι η φωνή σου. Που καθυλώνει τον άλλο με τη φωνή. Για μένα πρέπει να είσαι ακίνητη. Πάπ και να τραγουδά με τη φωνή. Δηλαδή την προηγούμενη φορά που τραγούδησες, που ήταν μόνο του με την κιθάρα κτλ. Δηλαδή δεν ακούγονταν κίθαρα. Ναι, είναι αυτό που εξηγεί όμως η Βανδύ, ότι από τη δίβλο του παιχνιδιού οι κριτές πρέπει να κάνουν το καλύτερο για το συγκεκριμένο παίκτη. Δεν μπορεί τώρα να τις δώσει να πιτσιφτε τέλει τη. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να πω. Ξένο να λέει. Εμένα η αρετή δεν με πειράζει πλέον ξένο. Βρε και ελληνικό. Δεν έχει να κάνει ο στίχος. Έχει να κάνει τι τραγούδι είναι. Δεν είναι όμως. Δεν περιμένει από την αρετή να σου πει δίσκο, ας πούμε. Κατάλαβε. Θα σου πει το. Θα πει το Σιζελέιντι που είπε ο Γιουρί. Όχι, αυτό σου λέει. Δεν θα πει το Σιζελέιντι η αρετή. Κρίμα δεν είναι! Ότι διαλέγουμε εμείς τα τραγούδια τους τώρα. Μιλάμε μόνοι μας εκτός από τα παιδιά. Για πες, ρε, τι. Νομίζω πως η σκηνική παρουσία είναι θέμα εμπειρίας. Ναι. Και εγώ δεν το έχω αυτό, γιατί τραγουδάω εδώ και ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ωραία, είναι. Κάτι, συγγνώμη, πιστεύεις ότι μια τραγουδίστρια πρέπει να μπορεί να ελίσσεται και να. Κάνει πονήματα και τέτοια. Εξαρτάται από το χαρακτήρα του άλλου με το ζόρι. Ναι, το ίδιο. Μπιόκα έχεις τραγουδήσει σε αυτά τα live. Όχι, αλλά μου έχουν πει ότι θα μου έρθει. Εγώ που μάσχεται από μουσική, αλλά είχε ένα κεφάλι. Τι, δεν συμφωνεί, Ρογιά, ναι. Πάρα πολύ. Που σου λέω, δεν έχω. Αυτό σαν τηλεθεάτρια που βλέπω. Τέριαζε. Τέριαζε πολύ το στυλ το συγκεκριμένο. Μιχάλη μου, Μιχάλη μου. Ωραία.